Τώρα και η καθρέφτη και βλέπει. Ξέρε. Δεν με ακούτε. Θα πάμε τα φλαγινά όλα. Τώρα τι παίρνεις, είδος, πλάτη, τι παίρνεις. Τα πάντα όλα ρε. Πάμε πάμε στη θάλασσα με στη βρώμα να πούμε. Ορίστε. Άμα μπεις μέσα στο Μετρόπολης και μυρίσεις τους μισούς στη μασχάλη, θα κάνεις απολύμαση για κορονοϊό στο τετράγωνο να πούμε. Τρομοκοπάει ασβίλα του ασβού τη μυρωδιά. Στο Μετρόπολης ποιος είναι ο πιο καθαρός, ποιος μυρίζει πιο ωραία. Ο Χιλιτίδης. Είναι πιο πλημμένος. Το άρωμα του Χιλιτίδη δεν υπάρχει. Η κουφάλα πρέπει να το κάνει παραγγελία από τη Γαλλία. Μήπως τον καλοπιάδης, γιατί έλεγες ότι είναι παππούς, ότι είναι μεγάλος ηλικία. Είσαι παππούς, εδώ είσαι ένα μπουνίδιο κοινωνίες. Λοιπόν, θυμίζεις τη μαλάμη, γιατί είσαι παλίκαρα. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Για εδώ. Τη χέρια. Ε, βέβαια. Τι να πάμε στη Μύκονο, ή δεν πάμε. Τραβήξω και ένα τατουάζ στα 52 μου εδώ στο μπράτσο. Εγώ όλο να κάνεις το άσβο ελάκια στην πλάτη που να δίνουν προς τα κάτω. Κοίτα εδώ. Με τα λάστιχα, ναι. Κουρέα! Μπαρμπέρι! Εδώ έχει τρίχεις να φτιάξεις χαλί ολόκληρο. Τι πέφτει εδώ. Τα δίνεις σε αυτό, για αυτό έχουν περούκες. Σε περούκες δεν τις ολόκληρες τρίχεις, δεν τις κόμμενε. Τα πάντα όλα. Η τρίχα είναι βρωμιά. Εφόσον δεν μας θέλανε οι τρίχες, γιατί δεν τις θέλουμε εμείς. Για ποιο λόγο μια τρίχα που δεν με θέλει. Ένας που δεν με θέλει, γιατί δεν τον θέλω εγώ. Εδώ με θέλει ο άλλος και δεν. Και εδώ κοίτα. Τι φλανάχει ο Γκάλης. Τι να μασίσεις ρε Γκάλη μπροστά σε μένα. Εσύ ήσουν ανθυπό ουρακοτάγκος. Εδώ μιλάμε, έχουμε... Ουρακοτάγκος με πέταλα. Με πέταλα ουρακοτάγκος, πλάκα κάνεις τώρα. Εδώ κοίτα. Μπαρμπέρι, δεν τα πήρα όλα. Θα πάω να κάνω μασάζ, θα έρθει η ρόξη. Οι μισές τρίχες θα είναι γαρές και οι μισές δεν θα είναι. Ο κουρέας λέγεται Κτενίδης. Είναι δηλαδή όνομα και πράγμα. Είναι απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, στο στενό, στην... Ορμιλίας. Ορμιλίας πόσο είμαστε? 8. 8. Ορίστε. Έλασε. Α, πίσω σου έχει φτιάξει, βλέπω. Ναι. Αυτά για τους νέους άντρες είναι κανόνες. Σήμερα ο άντρας με την τρίχα ήταν δεκαετία του 70 και του 80. Πέρασε. Σήμερα έχω πέρασει οι φαλακροί, οι κασιδιάριδες και οι ξυρισμένοι. Με ένα τατούρ, α πούμε, μπαίνεις στην κοινωνία πιο δυνατά. Τα πήρα όλα. Εδώ στους ώμους έχεις αφήσει κάτι ψηλά. Εδώ. Ναι, κάτι άσπρες τρίχες εδώ. Άντε καμίσου ρε που είναι οι τρίχες άσπρες, μαλάκα. Άσπρες τρίχες. Κάτι άλλες, κάτι άσπρες τρίχες, ναι. Οι άσπρες δεν φέρονται, εντάξει. Αυτό πόσο καιρό έχεις να το κάνεις? 3 μήνες. Και τώρα κάθε πότε να το κάνεις? Όποτε αποφασίζει ο Τσιόδρας. Μπορεί να τους πει μπέχε, μπέχε και βάλτε τη χυμάκι. Υπό φυσιολογικές συνθήκες κάθε πότε κάνεις, μία φορά το μήνα? Κάθε 45 μέρες. Τι είναι, κινδεύουμε κανένα? Για πάρε πάρε πάρε, κάνε κάνε κάνε. Τι άδες εδώ, τα πήρα? Ε? Εδώ έχεις κάποια, εδώ. Άσπρα. Μεταξύ όμου και αυτιάνε εκεί πέρα, στο τραπεζοειδή. Καλά δε. Ναι, εκεί πέρα, εδώ. Α, χοντρόπετσα σήμερα. Έχω πέσει κερκίδες απάνω μου. Έχω φάει
έχω δώσει και έχω ξαναφάει και θα ξαναφάω και θα ξαναδώσω. Αλλά τώρα είναι κουράδες. Ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ, στραβώσαν το στόμα, δεν βγήκε κανένας να μιλήσει. Κάναν πίπε στη Νέα Δημοκρατία εδώ όλοι, 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 να φάνε δεν έχουν. Κάναν πίπες, γαμάει ο Μητσοτάκης, θα τους γαμάει. Τους γαμίσει και ο Κασιδιάρης τώρα. Βελόπουλε. Ο Κασιδιάρης κάνει κόμμα. Ο Κασιδιάρης κάνει κόμμα. Ο Βελόπουλος θα εξαφανιστεί μετά. Ο Βελόπουλος θα πάρει τα αρχίδια μου, τώρα τις ξύλες και τα αρχίδια μου. Πάρει τις τρίλες από τα αρχίδια μου ο Βελόπουλος. Μαλάκες, νομίζει ο Βελόπουλος ότι όλοι κορόιδα και αυτό συνέχισε. Όλοι μαλάκες είναι. Είδε το Χρυσού Χριστό, πίνανε κρασί. Πίνανε σέμο. Αφού υπάρχουν μαλάκες ακόμα που τα πιστεύουν, έχει λέει κεραληθεί. Του βάλει στα αρχίδια σου και θα σηκωθεί ο πούτσος 20 πόντους. Με τα Άγιον Όρος. Ο Βελόπουλος με ποιον είναι. Με τα χρήματα. Με ποιον είναι ο Βελόπουλος. Ναι, αλλά ο Βελόπουλος δουλεύει. Ναι, αλλά ο Βελόπουλος δουλεύει. 10 ώρες τη μέρα δουλεύει. Δεν τεμπέλεις. Ξύπνιος είναι. Ο καλύτερος πολιτής είναι ο Βελόπουλος. Άσε τι λέμε εμείς τώρα. Ναι. Πάνω στη δουλειά του. 10 Μητσοτάκηδες στην καθησιά δεν. Τι, ότι είναι καλύτερος χίλιες φορές. Συνιστής του λόγου, γνώσης. Εντάξει. Αλλά το μυαλό του στην πονηράδα. Πώς θα κάνει το πονηρό. Πώς θα το ξεγελάσει τώρα. Είναι καλός. Πες μου ένα καλός. Καλός. Για πες μου ένα. Έναν καλό πες μου. Καλός. Ναι. Ο Πατακός. Ας τον Πατακό το σκορεμένο. Πατακός. Ένα καλός. Ήταν. Ήταν και εκείνη η εφταετία. Καλή εφταετία ήταν. Α, δεν την ξεχνάς, δεν την ξεχνάς. Καλή ήτανε. Πολύ... πολύ χαίστησες. Ξέρω μου, δεν τίποτα. Το πολύ μπορεί να σε βάψει το μαγαζί κόκκινο, οι κομμουνιστές. Πράγμα τους χρυσής αρχίσεις. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Είναι με το κόμμα που φτιάχνει. Λοιπόν, τώρα κάνουμε και το... Τι θα πάρεις για τον κόλο μας, αυτά είναι... Θα το βάλω με θολούρα. Άμα δεν σε παίρνω, θα το βάλω με θολούρα για να μην έχω εδώ. Είμαστε παρεξηγήσεις, δεν είναι άλλο. Δεν έχουμε όμως εδώ, έτσι. Αφού είναι τίποτα τα γκέι σας. Μια χαρά είναι και οι γκέι. Είδες σε όλα τα μεγάλα κανάλια, μια χαρά έχω φτιάξει τα πόστα. Για πάρω τον κόκκινο, που είναι straight. Να σε βάλω και φως να έχεις πόλη. Ω, μερσί, μερσί. Ε? Ευχαριστώ. Τα πράγματα είναι να το δείξει όπου θα σε κάνω. Τα πράγματα είναι γυαλίζει τώρα. Όχι, δεν είναι γυαλίζει. Λίγο να το πεις, πολύ ευχαριστώ. Δεν είναι όλα πίσω. Καλά, ναι. Ακούς ράδιο, φίλε. Εσέβαια να την δώσω πολύ, αλλά διώθω λιγότερο. Τι είσαι το ραδιοφόνο. Δεν είμαι, αλλά δεν είμαι πολύ ραδιοφόνο. Καλά, καλά. Το μεσόφυλλο το πήρε, τα έχουμε να φανταστείς ότι είμαι σημαντική σε δύο λουλούδια του ΑΕΣ. Παίρνουμε η ημερομηνία γέννησης. 62. 60. 2. Λουλούδια του Άρη. Σαουρίδης. Παίζαμε μπαλάκι μέσα στον τάφο. Τέτοιο λουλούδι. Παίζαμε μπαλάκι μέσα στον τάφο μέχρι εκεί το ξέρω. Ήμουν συμπαθής με την ημερομηνία τον Πόπη και είμαστε και φίλια. Τον Πόπη. Ναι. Με λένε Πόπη. Και το δικάτο τον Λεάνη, αν το θυμάσαι από τον Λεάνη ο Ρόζ δημοσιογράφος. Πολύ καλό. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και βραχή, πολύ καλό. Τι κάνει μετά. Αυτή ήταν. Κονόμησε. Εγώ τώρα είμαι στην εφημερίδα. Ή στην πείνα είναι. Δεν είναι στην πείνα, ο Λεάνης ξέρω ότι είναι καλό. Ο παπάς ήταν ο πιο γνωστός οφθαλμίας της Θεσσαλονίκης. Άμα και εμένα ο παπάς ήταν οφθαλμίατρος και εγώ θα έκανα τα λεφτά. Θα εμένα αυτός θα βγάζει μετά τώρα. Βγάζει. Άμα είναι οφθαλμίατρος ο άλλος, εντάξει. Σίγουρα βγάζει κάτι. Βγάζει. Μια γκόμενα την ευχή ήταν παντρεμένα. Με θυσία Κοσιόνη. Ξεμούνιαζε καλά. Και τους πάντρες ο τέτοιος εδώ. Ποιος? Ο Ερακλάκιας ο φίλος μου ο τέτοιος. Ποιος τους πάντρες? Ο Γιώργος ο... Γιώργος ο... Μάντζος. Μάντζος. Του Τζότζου που δουλεύει τα ρούχα εδώ στη... Α, με τα ρούχα δεν έχω καλή σχέση, εγώ τους γύρω τους αγοράζω. Καμιά μέρα. Ο αδερφός που είναι στον Ερακλή πάρα... Ο... Πώς το λέει, Μάντζερ, Μάντζερ. Μάντζαρι. 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 Μάντζαρι.
Κανένας μόνος δεν έπαιξε στο γραφείο μπάλα. Στα δεύτερα μπορεί να έπαιξε. Τι έγινε ρε Δεσποινά, μάτι παίρνεις. Σ' αρέσει ρε, ο χαρμόνο τροκάνεις. Εντάξει όχι. Εντάξει. Ο άντρας ήταν καμιά 200 χρόνια, έχω καμιά χιλιά τέτοια. Όχι. Okay. Καλός είναι. Αριανός, πετσί. Πετσί είναι και κόκαλο. Βουρουτός. Θα το ξέρω καλύτερο. Μπορεί να το ξέρεις. Θα ήταν στο στρίμο του άλλου, την καμπάνη. Στη Βίστας. Ο καμπάνης φασίστας ήταν, ακροδεξιό στοιχείο. Ξέρω τι ήταν. Άλλοι λένε πολύ καλά λόγια, λένε το πιο καλό. Ή πολύ καλά λόγια λένε ή πολύ κακά λόγια λένε για τον καμπάνη. Ο καμπάνης ήταν αριανός αγόρι. Ο καμπάνης ήταν ολυμπιακός αγόρι με την άνδρο. Καλά, δε. Άσε, σαν το καλυπίδι ήταν. Το συμφέρον, γιατί στο καμπάνι. Καμπάνι από την άνδρα από πού ήταν Αριανός, ρε φίλε, με συγχωρείτε. Ήρθε και ήταν από την άνδρα. Έτσι, Αριανός. Είναι Άρης εθνικός. Και θέλει ο Άρης οπωσδήποτε την νίκη για να μείνει στην κατηγορία. Και να τρέχει ο καμπάνι με τα λεφτά στο κέρι, από πίσω από το. Βαλιάνος ήταν. Ο Βαλιάνος, ναι. Ο Βαλιάνος ήταν πρωτοφύλακας. Δεν τα έπαιρνε. Δεν τα έπαιρνε. Σε προσέγγιζε τον κόλ. Πήρε ο Σαράβος ο Παπαδόπουλος, τράβηξε ένα κουτουλίδι του Βαλιάνου εδώ στο Μεσόβρυδο και βάλαμε τον κόλ. Δεν ξέρω τι λέει. Δεν ξέρεις εσύ πίσω γάμο, ξέρω εγώ με 50. Τι που πού, ποιο σου πήγε. Τώρα ρωτήσε τον παπά μου, σαν του λέει. Πρώτα λέει τον παπά σου. 7 χρόνια πεθαμένο. Το μαντιλάκι, μαντιλάκι κουνήθηκε να πούμε. Κάνε λίγο πίσω ρε τρελοκομμένο, να πάρε λίγο. Τι να πάρω. Αυτά που μείναν, τι να πάρει. Τα τρίματα. Τα τρίματα. Κατάλαβες. Έτρεγε ο καμπάνης, ίσως από την νηστεία του Βαλιάνου. Το Χριστίδη τι πουστιά τον έκανε ο καμπάνης. Θα μας πεις. Το Χριστίδη. Μας τώρα κάποια φρέζα έχουμε. Το Χριστίδη του λυπήθηκα. Δεν βλέπαμε για το Ιάννη. Μέσα στο Καρελά. Τόσο καιρό να πω που ο Χριστίδης ήταν ήρωας και σε κύριο μάτσο παρέζανε όλοι οι Χριστίδης ήταν μια λόρα. Κύριος εδώ. Πω πέρα να κάνω τα υπόλοιπα. Κάπου εδώ το βίντεο τελειώνει, ε. Ναι.